κατήγγειλε το βιασμό της από δύο άνδρες της ομάδας Δίας στο υπόγειο του αστυνομικού τμήματος της Ομόνιας. Ισχυρίστηκε ότι τη σταμάτησαν στο Θησίο και εν συνεχεία τη ζήτησαν να τους ακολουθήσει στο τμήμα για εξακρίβωση. Εκεί όπου την ξεγέλασαν, όπως λέει, την παρενόχλησαν σεξουαλικά και εν συνεχεία τη βίασαν. Σήμερα, αστυνομικοί του τμήματος εσωτερικών υποθέσεων εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο συναδέλφους τους, 24 και 27 ετών. Φαίνεται πως το πρώτο πόρισμα της ιατροδικαστού που εξέτασε τη 19χρονη γυναίκα αναφέρει ότι βρέθηκαν ενδείξεις βιασμού. Η νεαρή γυναίκα στις καταθέσεις της ισχυρίζεται ότι ο βιασμός της έγινε στα αποδυτήρια του τμήματος και μάλιστα φέρεται να περιέγραψε το χώρο με κάθε λεπτομέρεια. Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί αρνούνται το βιασμό και ισχυρίζονται ότι ο ένας από τους δύο είχε συνενετική σεξουαλική επαφή με τη 19χρονη μέσα στο αυτοκίνητό του μετά το τέλος της βάρδιας του. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αστυνομικοί δηλώνουν αθώοι, δηλώνουν πλεκτάνη εναντίον τους και ότι θα κινηθούν νομικά με αγωγές και μηνύσεις. Αυτό από τις μάρτυρας φαίνεται να ισχυρίζεται ότι είδε τη 19χρονη να μπαίνει στο τμήμα με τους αστυνομικούς. Οι τέσσερις αστυνομικοί συναντήθηκαν με τη 19χρονη σε καφέ κοντά στο τμήμα. Ύστερα, οι τέσσερις μαζί με τη νεαρή γυναίκα μπήκαν στο τμήμα. Ελάχιστα λεπτά μετά, οι δύο από αυτούς έφυγαν. 5 λεπτά αργότερα βγήκε από το κτίριο ο τρίτος και 10 λεπτά αργότερα εμφανίστηκε και ο τέταρτος. Λίγη ώρα μετά βγήκε από την είσοδο του τμήματος η 19χρονη. Από την πρώτη στιγμή, ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος ζήτησε η έρευνα να είναι άμεση και αποτελεσματική. Έχω δώσει εντολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας να διερευνήσει άμεσα την καταγγελία 19χρονης γυναίκας. Αναμένω την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Εάν επαληθευτούν οι καταγγελίες, θα εκκινήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τους δύο νεαρούς αστυνομικούς της ομάδας Δίας που συνελήφθησαν και κατηγορούνται, έρευνα γίνεται και για τη στάση των άλλων δύο συναδέλφων τους, με τους οποίους ήταν βάρδια μαζί. Θέλω να σας πω ότι πληροφορίες μας από ανθρώπους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στην αστυνομία λένε ότι όλα αυτά που καταγγέλει το κορίτσι έγιναν έτσι ακριβώς. Ότι υπήρξε βιασμός και ότι υπήρξε βιασμός μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Ξαναλέω, είναι ρεπορτάζ. Η δικαιοσύνη θα αποδώσει αυτά τα οποία θα βρει και θα καταλογίσει. Αλλά αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Η Βάσου Παλαιό είναι κοντά μας, γιατί έχουμε διώξεις πια. Και τι διώξεις είναι αυτές, Βάσου? Οδηγήθηκαν οι δύο αστυνομικοί, Νίκο, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σήμερα. Τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ομαδικό βιασμό και παραβίαση του νόμου περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Οι δύο κατηγορούμενοι στην συνέχεια παραπέθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Νίκο, να πούμε ότι φέρονται να έχουν βιντεοσκοπήσει κιόλας τη 19χρονη, γι' αυτό και η δίωξη για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Ενώ όπως άλλο βαρύτα το αδίκημα και αυτό, έτσι. Δηλαδή, ο βιασμός βιασμός προφανώς, αλλά και η βιντεοσκόπηση του βιασμού επίσης πολύ βαρύ αδίκημα. Γι' αυτό και τα κακουργήματα είναι περισσότερα του ενός. Έτσι ακριβώς. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αρνούνται και να υποστηρίζουν ότι υπήρχε συνένεση της 19χρονης κοπέλας. Δηλαδή, ακούστε τώρα, οι αστυνομικοί τον ισχυρισμό προβάλλουν ότι είχαν ερωτική επαφή με ένα 19χρονο κορίτσι, δύο αστυνομικοί μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας, αλλά έγινε με τη θέληση της κοπέλας. Προφανώς το λένε για να αποφύγουν τη βαρύτητα, την ποινή του βιασμού. Το ξαναλέω. Και την βιντεοσκόπησαν κιόλας. Ναι, το ξαναλέω, είναι. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Βίασαν το 19χρονο κορίτσι. Σας ευχαριστώ πολύ.